Το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει σάρκα και οστά και τα 27 κρατημέλη συντονισμένα και ταυτόχρονα ετοιμάζονται για το πρώτο αποφασιστικό βήμα νίκης της πανδημίας του κορονοϊού. Αφού πακετάραμε προσεκτικά τις δόσεις των προσφάτως εγκεκριμένων εμβολίων κατά του κορονοϊού, έφυγαν για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν σύντομα στους προορισμούς τους για να χρησιμοποιηθούν κατά τις μέρες εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου. Είμαι συγκινημένη που βλέπω τα πρώτα εμβόλια που εστάλησαν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα. Σε λίγες ημέρες οι πρώτοι Ευρωπαίοι θα έχουν εμβολιαστεί. Σύντομα θα υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για όλους. Μαζί θα ξεπεράσουμε την πανδημία. Είναι η στιγμή της Ευρώπης, σημειώνει σε δικό της μήνυμα η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου. Η επιχείρηση διανομής των πρώτων δόσεων του εμβολίου των Pfizer-BioNTech στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα. Φορτηγά ψυγεία αναχωρούν από το εργοστάσιο της Pfizer στην πόλη Πούς του Βελγίου, φτάνουν στο αεροδρόμιο των Βρυξελών και από εκεί μεταφέρονται τα εμβόλια με αεροσκάφη στα κράτη-μέλη. Σε γειτνιάζοντα με το Βέλγιο κράτη, η μεταφορά των εμβολίων γίνεται και οδικός. Πρώτο μέλημα των υπευθύνων της μεγαλόπνοης και απαιτητικής επιχείρησης, η βαθιά ψήξη για την ασφαλή μεταφορά των εμβολίων, ώστε να αποφευχθεί το κακό προηγούμενο της Βρετανίας, όπου αχρηστεύτηκαν πέραν των 900 δόσεων λόγω προβλήματος στους ψυχτικούς θαλάμους. Το εμβολιαστικό πλάνο στην Κύπρο είναι έτοιμο. Σε θέσεις μάχης οι επαγγελματίες υγείας που θα κληθούν να το φέρουν εις πέρας. Η πρώτη παρτίδα που θα περιλαμβάνει 10.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer θα παραληφθεί το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου και την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδου. Ενώ την Κυριακή θα αρχίσουν οι πρώτοι εμβολιασμοί από κινητές μονάδες σε οίκους ευγυρίας και νοσηλευτήρια για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής. Μάλιστα, όπως πληροφορείται ο Αντένα, επελέγησαν οι πολίτες που θα λάβουν πρώτοι το εμβόλιο. Εκτός απροόπτου, την αρχή θα κάνουν ένας ηλικιωμένος που διαμένει στο Μέλαθρον Ευγυρίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην Έγκομη, ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής στο νοσοκομείο αναφοράς. Στην πραγματικότητα, είμαστε στην φάση υλοποίησης του σχεδιασμού του αρχικού. Η ομάδα του Υπουργείου Υγείας επιβεβαιώνει τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τον τόπο που θα γίνουν οι εμβολιασμοί. Όλα κυλούν ομαλά, είμαστε αισιόδοξοι. Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις των αρμοδίων και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι πολίτες για τον εμβολιασμό. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Είχαμε αρκετές δηλώσεις και συνεχίζουμε να παίρνουμε δηλώσεις από στέγες ευγυρίας. Υπάρχει ενδιαφέρον και από το προσωπικό. Μεταξύ των πρώτων που θα λάβουν το εμβόλιο θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί της Δευτέρας, αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος κατά πάσα πιθανότητα την Τρίτη ή την Τετάρτη.